τα ωραία που συμβαίνουν εντός και εκτός πατρίδας. Ήρθε με έναν τρόπο σήμερα στο SL Press ο επικεφαλής του, ο Σταύρος Λιγερός, να τα κουμπώσει, γιατί έξω το κάδρο δεν μπορούμε να βγάλουμε ότι είναι η χρονιά εκλογών σε πάρα πολλές χώρες και κυρίως είναι η χρονιά των Αμερικανικών Προεδρικών Εκλογών. Τα όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών με έναν τρόπο χρωματίζουν και τον υπόλοιπο πλανήτη, καλός ή κακός. Κακός θα πείτε κάποιοι, καλός θα πείτε κάποιοι άλλοι. Όλα, από την οικονομία, την ενέργεια, τη γεωπολιτική, το κλίμα και περιβάλλον, τις στρατηγικές επιλογές, τις ατζέντες, walk, Λοιπόν, και ήρθε ο Σταύρος ο Λιγερός με αφορμή το γεγονός ότι ο Τραμπ έρχεται με φόρα. Νομίζω τα ακούσατε όλοι ότι ο μεγάλος αντίλογος μέσα στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ο Ντεσάντης από τη Φλόριδα, τα βρόντιξε στηρίζοντας Τραμπ. Μία κυρία έχει μείνει μόνο αντίπαλος. Καλημέρα, Σταύρο Λιγερέ. Καλημέρα, καλημέρα. Εξαιρετικό το σημερινό σου άρθρο, γιατί δένει το τι συμβαίνει στη λεγόμενη εσωτερική ατζέντα των Ηνωμένων Πολιτειών με όλο τον πλανήτη τελικώς. Είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, υπερδύναμη. Οι επιπτώσεις από τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις, ειδικά τις εκλογές, θα έχουν μεγάλο αντίκτυπο, όχι μόνο στους συμμάχους, δηλαδή στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ κλπ. Σίγουρα στην Ουκρανία και στις σχέσεις Δύσης και Ρωσίας, στην Τουρκία, σε αυτά που μας ενδιαφέρουν εμάς, και βεβαίως στο Ισραήλ, στον πόλεμο που γίνεται στη Γάζα και στις σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. Επίσης, στις σχέσεις με την Κίνα. Δηλαδή, ούτε λίγο ούτε πολύ, σε όλο τον πλανήτη. Εσύ δεν μιλάς για φαινόμενο Τραμπ πια. Κάνεις στο σημερινό άρθρο τρεις βασικές διαπιστώσεις. Η πρώτη είναι ότι αν πραγματικά πίστευαν ότι ο Τραμπ δεν ήταν πολιτική απειλή, δεν θα ασχολούνταν ούτε η δικαιοσύνη μαζί του. Το δεύτερο, ότι ο τραμπισμός πια, λες, ο τραμπισμός έχει βαθιές κοινωνικο-οικονομικές ρίζες. Και το τρίτο, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια βαθιά στο εσωτερικό της διχασμένη κοινωνία. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι είναι διχασμένη με έναν τρόπο που δεν έχει προηγούμενο. Αν ψάξουμε προηγούμενο, θα το βρούμε στον εμφύλιο πόλεμο, στο 19ο αιώνα. Τι σηματοδοτεί? Αυτό είναι δεδομένο και δεν είναι κάτι περιστασιακό, δεν είναι κάτι το οποίο, ας το πούμε, θα ξεθυμάνει. Είναι δομικό πια στοιχείο. Έχει να κάνει με δύο ζητήματα. Το πρώτο ζήτημα συνδέεται με την οικονομία, με την παγκοσμιοποίηση. Θέλω να πω δύο κουβέντες για να κατανοήσουμε. Βεβαίως. Στην δεκαετία του 50, οι μισές παγκόσμιες εξαγωγές γίνονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεκαετία του 1950. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια βαθιά χρεωμένη χώρα. Ξέρουμε ότι υπάρχουν και εσωτερικές κρίσεις για το αν δηλαδή θα αυξηθεί το όριο του χρέους με απόφαση του Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του Αμερικανικού κράτους. Αυτή είναι μια εξήγηση που τα λέει όλα σχεδόν. Μπορεί να κρατάει μια ισχύ σε πολλούς τομείς, στρατιωτικό, διπλωματικό, τεχνολογικό, σε πολλά ζητήματα, αλλά είναι μια φθήνουσα δύναμη οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το βλέπουμε από τη μετατόπιση της οικονομικής ισχύως προς την Άπο Ανατολή, δηλαδή προς την Κίνα κυρίως και την Ινδία, κατά δεύτερο λόγο. Το θέμα αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία. Γιατί η λευκή εργατική τάξη, η βαθιά Αμερική δηλαδή, αυτή η οποία έφτιαξε την Αμερική, οι προγονείς τους δηλαδή, οι οποίοι ήταν νοικοκυρέοι. Όταν λέμε νοικοκυρέοι, απολάμβαναν μια ευημερία στις περασμένες δεκαετίες. Δεν χωράνε στο τρένο της παγκοσμιοποίησης. Δηλαδή το Ντιτρόιτ για παράδειγμα ήταν το κέντρο μιας ανθούσας αυτοκινητοβιομηχανίας. Το Ντιτρόιτ σήμερα είναι ερείπια. Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει μεταφερθεί στο Μεξικό, λίγα χιλιόμετρα νότια από τα σύνορα του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και τι κάνει η μεξικανική αυτοκινητοβιομηχανία? Πουλάει αυτοκίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως. Και σε άλλες χώρες, αλλά κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά είπε ο Τραμπ. Ο Τραμπ έδειξε ένα iPhone και είπε γιατί αυτό να φτιάχνεται στην Κίνα και να μην φτιάχνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά αγγίζουν ευαίσθητες χώρες. Η Αμερική λοιπόν που δεν χωράει στο τρένο της παγκοσμιοποίησης, ενώ ήταν, θα έλεγα, με έναν τρόπο όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες, διασπασμένη, χωρίς προσανατολισμό, άρα χωρίς πολιτική ισχύ, με έναν περίεργο τρόπο εκφράστηκε από την υποψηφιότητα Τραμπ. Ο Τραμπ δεν το έκανε επειδή ήθελε να γίνει αντισυστημικός. Το έκανε γιατί θεώρησε ότι αυτό θα τον βοηθούσε να εκλεγεί πρόεδρος. Μόνο που αυτή η διαδικασία οδήγησε τον τοξικό Τραμπ, γιατί είναι τοξικός σε πάρα πολλά πράγματα, να εκφράσει αυτή την Αμερική, τη βαθιά Αμερική, τη ρηγμένη Αμερική, αυτή που νιώθει ότι πετιέται στο περιθώριο, και αν μάλιστα δεν είχε και τη ρητορική ενάντια στη μετανάστευση η οποία φύγει τους Λατίνους, δηλαδή αυτούς που έρχονται από τη Λατινική Αμερική και τους Αφροαμερικανούς, θα δίνουμε ποσοστά της τάξης του 65-70%. Λοιπόν, προσπαθώ να πω λοιπόν ότι ο Τραμπ δεν είναι περιστασιακό φαινόμενο και βεβαίως ο Τραμπ είναι μεγάλη ηλικία, κάποια στιγμή θα βγει από το σχήνιο. Αλλά ο τραμπισμός με κάποιο τρόπο, έτσι, με κάποιο τρόπο θα μείνει και θα χαράξει βαθιά τα ίχνη του στην αμερικανική κοινωνία. Αυτό το λέω όχι εύκολα. Δηλαδή από την πρώτη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι τον παρατηρώ και έχω γράψει σχετικά και επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις. Μιλάω από το 16, έτσι, όταν κέρδισε τις εκλογές. Από το 15 όταν μπήκε στην κούρσα. Αλλά σήμερα όλοι οι παράγοντες που είχαν οδηγήσει τον Τραμπ στην Προεδρία το 16 ισχύουν στο πενταπλάσιο, θέλω να πω στο πολλαπλάσιο. Γιατί υπάρχει και ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο οποίος δεν πάει καλά για τους Αμερικανούς, για την Ουκρανία. Όλα δείχνουν ότι θα το κερδίσουν οι Ρώσοι. Αυτό ανεξάρτητα αν το τι αρέσει στον καθένα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, γιατί καμιά φορά εδώ έχουμε φτάσει, ας πούμε, να κάνουμε διαπιστώσεις, να λέμε ότι αυτός είναι, ξέρω εγώ, έχει την τάδε ασθένεια και θα πρέπει να κατηγορήσω τον γιατρό γιατί είναι υπέρ της ασθένειας. Δεν είναι υπέρ της ασθένειας, ο γιατρός διαπιστώνει, λοιπόν, το λέω, ας πούμε. Γιατί έχει πέσει πάρα πολύ. Να το πω, ναι, ναι, πολιτική ορθότητα. Προπαγάνδα και πολιτική ορθότητα. Και τα λέω αυτά προσωπικά, παρακολουθώ το θέμα. Έχω γράψει ένα βιβλίο για τον πόλεμο στην Ουκρανία και γιατί αυτός αλλάζει τον κόσμο, πράγματι. Αλλά μιλάω με βάση αμερικανικές πηγές. Δεν μιλάω με βάση ρωσικές πηγές. Και οι αμερικανικές πηγές που δεν απευθύνονται στον πολιτικό κόσμο είναι κάπως για τους ειδικούς. Αυτό είναι ξεκάθαρο πια. Παρόλα αυτά, δηλαδή, ναι, ναι, στο άρθρο σου θέτεις και ένα θέμα που δεν μπορεί να διαλάθει της προσοχής. Λες ότι υπάρχει από τη δεκαετία του 90 στα πλαίσια του οικονομικού προτάγματος του νεοφιλελευθερισμού μια τεράστια τρομακτικών διαστάσεων ανισοκατανομή του πλούτου που περνάει από τη δεκαετία του 90, όπως γράφεις, το 1% των Αμερικανών να προσπορίζεται το 45% της αύξησης του ΑΕΠ. Στην οκταετία του Bush προσποριζόταν αυτό το 1% το 65% του ΑΕΠ και την οκταετία του Ομπάμα το 93% του ΑΕΠ, το 1% στο εσωτερικό. Άρα λες, το 1% του πληθυσμού, έτσι. Μάλιστα. Άρα λες ότι εδώ οι παραδοσιακές πολιτικές ηγεμονίες ενός διδήμου νεοφιλελεύθερης κεντροδεξιάς και φιλελεύθερης κεντροαριστεράς τέθηκαν σε αμφισβήτηση στην ίδια τη μήτρα, αν θέλεις, αυτού του οικονομικο-πολιτικού μοντέλου των Ηνωμένων Πολιτειών. Σωστά? Σωστά. Και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Ευρώπη δεν μιλάμε για
ας το πούμε, χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες στην Αμερική. Δεν μιλάμε για τέτοιες, μιλάμε στην Ευρώπη. Όμως, μην έχετε καμία αμφιβολία, ο Τραμπ δεν είναι κλασικό ρεπουμπλικάνος. Όλη η ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όλη η ηγεσία και τα μεγάλα ονόματα, οι Μπους που κάναν πρόεδροι κλπ. Ήταν εναντίον του Τραμπ και είναι εναντίον του Τραμπ. Το κατεστημένο το αμερικανικό τον αντιμετωπίζει σαν, να το πω, όχι σαν εχθρό, κάτι περισσότερο. Γι' αυτό και στο τέλος καταλήγω σε κάτι το οποίο μπορούμε να το πούμε, δηλαδή προσπαθούν να τον σταματήσουν με δικαστικό πραξικόπημα. Βάλτε το εισαγωγικά, μην το βάζετε, ό,τι θέλετε κάντε. Αλλά είναι ένα είδος δικαστικού πραξικοπήματος, δηλαδή να το απαγορεύσει να είναι υποψήφιος. Εάν αυτό δεν σταματεί, δεν περπατήσει, δεν αποδώσει, δηλαδή δεν τον σταματήσει, τι θα κάνουν. Τι θα κάνουν. Για όποιον παρακολουθεί τα πράγματα στις ΗΠΑ, είναι ηλίου φαϊνότερο ο τρόμος που έχει προκύψει, που αντιμετωπίζει το κατεστημένο το αμερικανικό, η άρχουσα σελίτ, τον Τραμπ. Έχει σύμβολο αντισυστημικότητας ένας δισεκατομμυριούχος, έτσι. Είναι από τις ειρωνίες της ιστορίας. Είσαι πολύ προσεκτικός διατυπός. Λες όμως ότι εκτός από τις βίαιες ανατροπές στο οικονομικό επίπεδο, αυτά πάνε εκ παραλλήλου και με το μεταμοντέρνο δικαιωματισμό, την περίφημη woke agenda, στο επίπεδο των κοινωνικών αξιών και φτιάχνουν ένα εκρηκτικό μείγμα. Βεβαίως. Είναι αλήθεια ότι ξεκινώντας τα αμερικάνικα πανεπιστήμια, έχουμε αυτή την επέλαση του δικαιωματισμού, του μεταμοντέρνου δικαιωματισμού. Δηλαδή δεν έχουμε δύο φύλλα, έχουμε 72 φύλλα. Μπορεί το φύλλο δεν είναι βιολογική πραγματικότητα, είναι ρόλος. Άρα σήμερα μπορεί να είσαι άντρας, αύριο γυναίκα, μεθαύριο πάλι άντρας, αντιμεθαύριο δεν ξέρω εγώ τι φύλλο. 72 έχουν κατονομάσει και αναγνωρίσει. Και βεβαίως μιλάμε για μια κατάσταση, σε εμάς τώρα έχει έρθει εδώ με το ζήτημα του γάμου των ομοφύλων και της τεχνοθεσίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη έχει ακόμα πιο, ας το πούμε, έντονες διστάσεις. Αυτό δεν περνάει άνευ αντιδράσεων. Θα μου πει κάποιος, τι σχέση έχει η παγκοσμιοποίηση και ο φιλελευθερισμός με τη woke κουλτούρα? Επιφανειακά δεν έχουν, στην πραγματικότητα έχουν πάρα πολύ στενή σχέση. Πάρα πολύ στενή σχέση. Ο νεοφιλελευθερισμός και η παγκοσμιοποίηση. Στην πραγματικότητα η ολιγαρχία, η παγκόσμια ολιγαρχία του χρήματος. Έτσι. Mm-hmm. Περί αυτού πρόκειται. Αυτοί θεωρούν εμπόδιο οτιδήποτε συλλογικό. Επειδή έρχονται τα ρομπότ να αντικαταστήσουν τους εργαζόμενους στα εργοστάσια. Έχουν ήδη έρθει και επεκτείνονται με ταχύ ρυθμό. Έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη να διώξει από τα γραφεία τους περισσότερους υπαλλήλους. Ποια γίνει άραγε με όλο αυτόν τον κόσμο? Μιλάω πια για τις ανεπτυγμένες χώρες, δεν μιλάω για την Αφρική. Τι θα γίνει? Επειδή αυτό είναι μπροστά μας και δεν μιλάμε μπροστά μας σε 100 χρόνια, μιλάμε τα επόμενα χρόνια. Ο νεοφιλελευθερισμός, η ολιγαρχία του χρήματος, δηλαδή προωθεί την νεοφιλελεύθερη πολιτική και την παγκοσμιοποίηση, ουσιαστικά επειδή διαβλέπει ότι θα προκύψουν πολύ μεγάλες αναταράξεις κοινωνικές, προσπαθεί ουσιαστικά να διαλύσει κάθε συλλογικότητα που μπορεί να είναι εμπόδιο. Πώς? Αναγορεύοντας το άτομο σε απόλυτο άρχοντα. Του λέει, εσύ είσαι ο βασιλιάς. Εσύ μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις. Το δικό σου το θέλω είναι πάνω απ' όλα, πάνω από την πραγματικότητα, τη βιολογική, οποιαδήποτε. Το woke είναι ξύπνηση, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, στην πραγματικότητα όμως η εξατομίκευση, ο κατακαιρματισμός σε άτομα, τι κάνει τα άτομα?
θα κάνει απολύτως ευάλωτα. Δεν μπορούν να προβάλλουν την παραμικρή αντίσταση. Μπορούν συσπηρωμένα ως έθνος, ακόμα και ως θρησκεία. Και μπορούμε να προχωρήσουμε σε άλλου είδους κοινότητες. Αυτές λόγω του όγκου της μάζας έχουν μεγαλύτερη αδράνεια, άρα μπορούν να έχουν μεγαλύτερη αντίσταση. Δεν είναι το ίδιο να κλωτσίσει ένα πετραδάκι στο δρόμο και να κλωτσίσει ένα βράχο. Άλλη αντίσταση έχει ο βράχος και άλλη αντίσταση έχει το πετραδάκι στο δρόμο. Λοιπόν, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Κατά συνέπεια βλέπουμε ότι δεν είναι τυχαίο. Μπορεί να έχει, βάλτε εδώ σε πολλά εισαγωγικά, αυτό αριστερό πρόσημο, η woke κουλτούρα, αλλά αυτός είναι ο λόγος που τη διαμαρτυρία, την κοινωνική διαμαρτυρία, την αντίδραση της κοινωνίας δεν την εισπράττει η αριστερά. Δυστυχώς την εισπράττει μια νέα δεξιά. Αυτή που βλέπουμε παντού. Ο Τραμπ με ένα ιδιότυπο τρόπο, η Λεπέν στη Γαλλία, ο Σαλβίνι και η Μελόνι στην Ιταλία, η εναλλακτική για τη Γερμανία στη Γερμανία. Παντού όπου και να κοιτάξει, ο Όρμπαν στην Ουγγαρία κλπ. Το βλέπουμε. Και μπορεί να μην το βλέπουμε ακόμα στην Ελλάδα, αλλά αργά ή γρήγορα θα προκύψει και εδώ. Αυτό που λέω λοιπόν είναι ότι υπάρχουν δύο λόγοι. Πέρα από τον οικονομικό υπάρχει και ο αξιακός λόγος. Δηλαδή η επίθεση που γίνεται στην τσέπη, στο εισόδημα των μικρομεσαίων και η επίθεση που γίνεται στις αξίες, στις παραδοσιακές αξίες των μικρομεσαίων, οικογένεια, τα πάντα. Αυτά δημιουργούν, τροφοδοτούν, είναι οι πηγές που τροφοδοτούν την αντίσταση και που κάνουν τον Τραμπ να φαντάζει όχι απόλυτο φαβορή για το χρήσιμα των Ρεπουμπλικανών στις επόμενες προεδρικές εκλογές, δηλαδή το Νοέμβριο 24, αλλά και μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτό το δικασμό έχει το πάνω χέρι από τον Biden. Δηλαδή, επειδή έχουν συμβεί όλα αυτά, θα είναι πολύ πιο ενισχυμένος από ό,τι ήταν το 2020. Όλα αυτά δείχνουν. Η Ευρώπη, θα σε ρωτούν εδώ πάρα πολύ, η Ευρώπη, η αντιστοίχησή της αυτό το κοινόν, δήθεν χωριστό, κοινόν όμως στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης πολιτικής των χριστιανοδημοκρατών και των σοσιαλδημοκρατών, μου γράφουν εδώ, έχει κονιορτιοποιηθεί από την πραγματικότητα. Την ίδια ατζέντα πρεσβεύουν στην ουσία με μικρό διαφορές στη διαχείριση. Εδώ που... Απολύτως. Απολύτως. Επειδή είμαστε, δηλαδή, έχουμε και μια ηλικία. Δεν χρειάζεται να έχουμε διαβάσει. Εμείς, εσύ είσαι πιο μικρός από μένα αρκετά, εγώ είμαι 50, αλλά μπορούμε να θυμηθούμε. Για πολλές δεκαετίες μετά τον πόλεμο, οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες στην Ευρώπη ήταν οι δύο μεγάλες ιδεολογικοπολιτικές οικογένειες που εναλλάσσοντας την εξουσία μοιραζόντουσαν μια κοινή αντίληψη για το πολίτευμα, αλλά ήταν αντίθετοι και είχαν και διαφορετικές πολιτικοπρογραμματικές ατζέντες. Δηλαδή οι χριστιανοδημοκράτες έδιναν έμφαση σε κάτι, οι σοσιαλδημοκράτες σε κάτι άλλο. Τώρα πια θα έλεγα ότι έχουν συγκλίνει στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο, αλλά και στη woke κουλτούρα, στο μεταμοντέρνο δικαιωματισμό, περισσότερο ή λιγότερο. Με αποτέλεσμα να πρέπει να αθρίζονται, όχι να είναι οι δύο πόλοι του συστήματος, αλλά να αθρίζονται για να εξασφαλίζεται η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Συνέβαινε μέχρι πριν το Σόλτς, ο Σόλτς ήταν υπουργός και αντιπρόεδρος στην κυβέρνηση Μέρκελ, να θυμίσουμε, έτσι. Σωστά. Θέλω να πω λοιπόν ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα και είμαστε ακόμα στην αρχή. Αυτό γεννά άλλες δυνάμεις, οι οποίες δυνάμεις αντιπαρατίθενται και στους δύο. Και βλέπουμε ότι εδώ χρησιμοποιείται συνήθως ο όρος ακροδεξιά για να, σαν ένα είδος λαϊκισμός, ακροδεξιά, είναι ένα είδος
ας το πούμε, ιδεολογικής πώς θα το πούμε, σπήλωσης, να το πούμε, δηλαδή θέλουν να το απαξιώσουν. Λοιπόν, αυτοί οι όροι έχουν επιστρατευτεί. Ο όρος λαϊκισμός είναι επιστημονικός. Εδώ χρησιμοποιείται με την έννοια της πολιτικής, ας το πούμε, να σε κατηγορήσουν, έτσι, της κατηγορίας, ας πούμε. Και πολλές φορές το χρησιμοποιούν κατά τρόπο που δεν συνάδει με το επιστημονικό του περιεχόμενο. Και βεβαίως ακροδεξιά. Μπορεί πάρα πολλές από αυτές τις δυνάμεις να έχουν και ακροδεξιές συμπεριφορές. Αλλά δεν είναι ακροδεξιά με τον τρόπο που τον αντιλαμβανόμασταν παλιά. Είναι μια νέα δεξιά. Είναι αυτό που στην Ελλάδα λέγαμε λαϊκή δεξιά. Έτσι. Λοιπόν, που στην Ελλάδα το μεγαλύτερο κομμάτι παραμένει μέσα στην Νέα Δημοκρατία ως ψηφοφόροι. Έτσι. Υπάρχει και απ' έξω στην Ελληνική Λύση και στην Νίκη, αλλά ο κύριος Όγκος είναι εκεί. Μιλάμε δηλαδή για ένα ρεύμα παραδοσιακό, ιστορικό, υπάρχει όπως υπήρχε και η κεντροαριστερά. Τα λέω αυτά γιατί ο Σόλτς, όταν αντιμετώπισε τους αγρότες, τι τους είπα, που έκαναν αυτή τη διαδήλωση στην που νέκρωσε τα πάντα, ναι. Ναι. Τι είπε? Είστε ακροδεξιοί. Οι αγρότες δεν είναι ακροδεξιοί. Μπορεί να είναι και ακροδεξιοί και ακροαριστεροί και κεντρώοι και σοσιαλδημοκράτες και χριστιανοδημοκράτες. Είχαν κάποια πολύ συγκεκριμένα προβλήματα και κατέβηκαν ως κοινωνική ομάδα. Ο άλλος λοιπόν χρησιμοποίησε αυτό το πράγμα, αυτή την κατηγορία, για να σου πει τα ακροδεξιοί. Με τέτοιο τρόπο όμως δεν πάει μακριά η βαλίτσα. Το καταλαβαίνει κανείς. Μα και έτσι, τώρα εδώ στην Ελλάδα, με συγχωρείς Σταύρο, που ξεκινήσαν αγρότες, ακούμε ότι υπάρχει πολιτική υποκίνηση. Είναι έτσι όμως? Όταν τους υπόσχεσαι τόσα χρόνια και δεν κάνεις τίποτα και απαρφανίζεται η αγροτική παραγωγή και περνάει στα χέρια λίγο, τι θα κάνουν? Είναι ο τρόπος. Μίλησα πριν για τα ρομπότ που θα εκτοπίσουν από τα εργοστάσια εργαζόμενους και για την τεχνητή νοημοσύνη που θα εκτοπίσει από τα γραφεία επίσης εργαζόμενους. Δεν θα υπάρξουν αντιδράσεις από αυτούς. Ποιος δέχεται ουσιαστικά να καταστραφούν οι σταθερές του βίου του, το μέλλον δηλαδή, το δικό του και των παιδιών του, χωρίς να αντιδράσει? Κάποιοι μπορεί να το κάνουν, αλλά θα είναι η μειονότητα. Η μεγάλη πλειονότητα θα αντιδράσει. Γιατί δεν θα έχει στην πραγματικότητα στον ήλιο μοίρα. Είναι περιθωριοποίηση. Αυτό έχει πολύ συγκεκριμένα κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. Τώρα το να λες ότι είστε ακροδεξιοί, το μόνο που καταφέρνεις είναι να σου απαντήσουν κάποιοι που δεν έχουν και ιδιαίτερη σχέση με την πολιτική και την ιδεολογία και εντάξει, ψηφίζουν αλλά δεν έχουν. Τι είμαστε ακροδεξιοί? Ναι, είμαστε ακροδεξιοί, ας πούμε. Τους πρόχνεις που είναι ακροδεξιά με τέτοιου είδους κατηγορίες. Αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Έχουν κοντά ποδάρια και θα δούμε το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Γιατί οι ευρωεκλογές θα είναι ένας σημαντικός σταθμός σε αυτή την πορεία. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει? Με άλλα, με άλλα χαρακτηριστικά. Άρα λες, ότι εκεί μπορεί να δούμε ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα ως μήνυμα στην κάλπη. Στην Ευρώπη. Βεβαίως. Μάλιστα. Βεβαίως. Το πιστεύω βαθύτατα. Θέλω να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα και θα αφήσω στο τέλος τα γεωπολιτικά ελληνοτουρκικά. Στην Ελλάδα μάλλον ζούμε μια σουρεάλ κατάσταση. Δηλαδή τα κόμματα ομονοούν σε βασικές ατζέντες και συζητούν ως πρόταγμα την επικοινωνιακή ατζέντα που βάζει η κυβέρνηση, πλεονέκτημα αυτό, Μητσοτάκη, αλλά επί της ουσίας ο Δής ασχολείται με τα πραγματικά ζητήματα της πραγματικότητας, της καθημερινότητας. Αυτό λέει ο κόσμος. Έχει άδικο. Δεν είπα εγώ ότι είχε άδικο. Όλοι μιλάνε, όχι, το ξέρω τι λες εσύ. Αλλά λέω, όλοι
μιλάνε για την ακρίβεια. Δηλαδή, άνθρωποι, δεν μιλάμε για φτωχούς. Μιλάμε για μεσαία τάξη και μάλιστα μεσαία τάξη που ευημερούσε κάπως. Τώρα πια είναι υποχρεωμένη να κοιτάζει τους λογαριασμούς, ενώ πριν από 20 χρόνια δεν τους κοίταζε, έτσι βάλει να πληρώνονται αυτομάτως στην τράπεζα. Κοιτάζει το καλάθι, δηλαδή τι θα ψωνίσει. Με άλλα λόγια, πιέζεται. Αυτή η κατάσταση δεν φαίνεται ότι θα αναστραφεί. Τι έχουμε? Έχουμε έναν πληθωρισμό, ο οποίος είναι ο επίσημα αυτός που είναι, αλλά ο πληθωρισμός σε αυτά που είναι τα βασικά, δηλαδή τρόφιμα κυρίως, είναι πολλαπλάσιος από τον επίσημο. Όταν δεν έχουμε αύξηση των εισοδημάτων, δεν χρειάζεται να είναι κανείς μαθηματικός, το καταλαβαίνει. Με το ίδιο εισόδημα πας να αγοράσεις, θα αγοράσεις λιγότερα. Έτσι, αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι η πίεση μεταφέρεται στην κατανάλωση και στην εκπλήρωση των αναγκών των μικρομεσαίων οικοκυριών, που είναι ο κορμός της ελληνικής κοινωνίας. Από τη στιγμή που δεν μπορούν να τα καταφέρουν, υπάρχουν δύο δρόμοι. Ο ένας δρόμος είναι η υποταγή, ο άλλος είναι η αντίδραση. Η ελληνική κοινωνία έχει μια ιδιαιτερότητα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές. Υπέστη την ήττα με τα μνημόνια. Αντέδρασε η ελληνική κοινωνία το 10, το 11, το 12, θυμάστε. Και μάλιστα έντονα. Και μάλιστα ανέδειξε νέα κόμματα, ανέτρεψε το πολιτικό σκηνικό με την ψήφο. Δεν του βγήκε. Τελικά η ελληνική κοινωνία ιτήθηκε. Γι' αυτό και από τότε ακολουθεί ένα δρόμο όχι συλλογικής αντίστασης, αλλά προσπαθεί το κάθε νοικοκυριό να επιβιώσει. Δηλαδή έχει περιχαρακωθεί και προσπαθεί να τα βγάλει πέρα, δηλαδή για τον εαυτό του. Γι' αυτό δεν βλέπουμε μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, παρότι τα προβλήματα τα δικαιολογούσαν. Υπάρχει λοιπόν μια ήττα. Αυτή θα κρατήσει. Αυτό το πράγμα θα κρατήσει για όσο κρατήσει. Αυτό αποτυπώνεται και στο εκλογικό αποτέλεσμα, και το 19 και το 15, δηλαδή σε όλα τα τελευταία, έτσι. Μπορεί να είναι διαφορετικά τα κόμματα που νίκησαν, αλλά αποτυπώνεται, επηρεάζεται το 19 και το 23. Λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι λοιπόν ότι ναι, έχεις ας πούμε αυτό το βασικό πρόβλημα που είναι η οικονομία. Σύνολα τα άλλα, τα χρονίζοντα, εκπαίδευση, παιδεία, υγεία κλπ. Προέκυψε και η πανδημία. Λοιπόν, ο πληθωρισμός δεν πρόκειται. Λέει έπεσε ο πληθωρισμός. Τι σημαίνει έπεσε ο πληθωρισμός? Ότι οι τιμές θα συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά θα αυξάνονται με μικρότερο ρυθμό. Δεν θα πάνε προς τα πίσω. Έτσι. Λοιπόν, και με τα εισοδήματα παγωμένα. Να μην αυξάνονται για να εξισορροπούν την αύξηση των τιμών. Σε αυτό το πλαίσιο η προοπτική είναι, όπως καταλαβαίνετε, σκοτεινή. Και βεβαίως ναι, η ελληνική κοινωνία ασχολείται τώρα με το γάμο των ομόφυλων. Εγώ δεν θέλω να εκφέρω γνώμη γι' αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα αξιακού χαρακτήρα που θα έπρεπε να μας βοηθήσουν και οι ειδικοί επιστήμονες. Έτσι. Εγώ όμως οφείλω με την ιδιότητα που έχω του δημοσιογράφου να επισημάνω κάτι. Όλες οι δημοσκοπήσεις, όλες μηδενιάς εξαιρουμένες μέχρι κάποιες τώρα τελευταίες περίεργων εταιριών, έδειχναν ότι περίπου πάνω από τα 2/3, κοντά στο 70%, ήταν εναντίον αυτού του μέτρου. Όχι γιατί ενδιαφερόντουσαν γι' αυτό καθ' αυτό το γάμο. Εξού και έχει ισχύει το σύμφωνο συμβίωσης που είναι ουσιαστικά ένας γάμος. Το θέμα είναι τεκνοθεσία. Είναι δηλαδή η ανησυχία για το αν πρέπει ομόφυλα ζευγάρια να μεγαλώνουν παιδιά. Τι επίπτωση θα έχει αυτό στα παιδιά? Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα που διχάζει. Όταν λοιπόν οι μεγάλες πλειοψηφίες στην κοινωνία με 65-70% ήταν αντίθετες σε αυτό, και αυτό δεν περιοριζόταν στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας από άποψη το τι ψήφιζαν,
η αντίθετη, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, σε μικρό ποσοστό, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται η πλειοψηφία της κοινωνίας να είναι αντίθετη και η πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος να είναι υπέρ. Αυτό είναι μια κλασική αναντιστοιχία. Εγώ δεν λέω ποιος έχει δίκιο. Ας πούμε ότι έχει δίκιο το πολιτικό σύστημα. Και ότι ναι, πρέπει να γίνει. Για να νομοθετήσει το πολιτικό σύστημα, αγαπητή Γιώργο, και αυτό λέει η δημοκρατία, είναι αλφαβήτα, το οποίο παραβιάζεται, πρέπει να πείσει την κοινωνία ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει τη συνένεση της κοινωνίας για να νομοθετήσει. Αυτό σημαίνει μια εκστρατεία, πώς το λένε, να γίνουν εκπομπές, όχι πολιτικές εκπομπές, να πούνε ειδικοί επιστήμονες ότι ξέρετε έτσι και έτσι, αυτό έχει παρατηρηθεί σε χώρες που έχουν θεσμοθετήσει το γάμο των ομόφυλων και την τεκνοθεσία. Τι έχει προκύψει, ας πούμε, σε αυτά τα χρόνια από τα παιδιά που έχουν μεγαλώσει σε τέτοια ζευγάρια. Αντί να γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, νυφάλιο, για να αποφασίσει το πολιτικό σύστημα με την κοινωνία, δεν λέω το 100%, αλλά την πλειοψηφία της κοινωνίας να είναι μαζί του, βλέπουμε ότι γίνεται μια αεροπειρατεία, ένα είδος αεροπειρατείας. Πάνε να ψηφίσουν αγνοώντας την κοινωνία. Θεωρούν τον εαυτό τους ότι είναι Ιλουμινάτι, ότι είναι υπεφωτισμένοι. Και ότι τώρα το λαουτζίκος, ας πούμε, είναι συντηρητικός, δεν ξέρει τι του γίνεται, εμείς ξέρουμε. Sorry, αυτό είναι επαναφορά, με τα μοντέρνα επαναφορά της αριστοκρατίας. Δεν είναι δημοκρατία. Okay. Και μόνο για αυτό το λόγο θα έπρεπε να μην γίνει αυτό που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Για να μην πάω στο ποιες αντιδράσεις γίνονται, τι πιέσεις δέχονται οι βουλευτές, κυρίως του Νέα Δημοκρατία, αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, το είπαμε, ας πούμε. Για να μην τρελαθούμε. Μου γράφει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης. Καλημέρα, λέει, κύριε Λιγέρε. Μήπως δεν είναι απλά Ιλουμινάτι, το πιασα αμέσως, αλλά είναι μια πρόβα τζενεράλε για τα μεγάλα εθνικά, και έτσι περνάμε τώρα στα γεωπολιτικά και ελληνοτουρκικά. Τη συνένεση, η κατασκευή συνένεση. Τι είπα πριν, είπα ότι ο νεοφιλελευθερισμός, η ολιγαρχία του χρήματος δεν θέλει μεγάλες συλλογικότητες, γιατί έχουν από τη φύση τους αδράνεια. Δεν είναι εύκολα, είναι εμπόδια, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμες μεγάλες. Τι σημαίνει μεγάλες συλλογικότητες? Το έθνος, ο εθνομηδενισμός, είναι φρούτο σχετικά καινούριο. Υπήρχε υποχωρητικότητα γιατί μας πιέζουν κάποιοι κλπ, αλλά είναι η εθνομηδενισμός ως φαινόμενο πάει μαζί με τη woke κουλτούρα, μαζί με την παγκοσμιοποίηση. Σε λίγο θα βάλουν τις θρησκείες στο στόχαστρο, αν το θυμηθείτε. Ήδη το έχουν κάνει, okay. Απλώς το κάνουν λίγο πιο προσεκτικά γιατί είναι βαθιά ριζωμένες. Λοιπόν, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι το, ας πούμε, ξεχαρβάλωμα αγγίζει όλους τους τομείς. Σε εμάς που έχουμε πολύ οξυμένα εθνικά θέματα, το ελληνοτουρκικό κυρίως, προσλαμβάνει και τη μορφή, μια διπλή μορφή. Η γενική μορφή, η οποία λέει, ας πούμε, τα έθνη σε διαδικασία, ας το πούμε έτσι, να τα πετάξουμε στο κάλαθο των αχρήστων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει να στο στην άλλη, θα γίνει σιγά σιγά, είναι δηλαδή διεθνές. Και σε εμάς ειδικά που έχουμε τα εθνικά θέματα, δεν τα έχουν οι άλλες χώρες με αυτή τη μορφή, παίρνει τη μορφή, έλα ρε παιδί μου, έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, πρέπει να το λύσουμε με κάποιο τρόπο. Μέχρι εδώ ποιος διαφωνεί? Κανένας. Εγώ πάντως συμφωνώ απολύτως. Πάμε να δούμε πώς θα τα λύσουμε. Γιατί αν κοιτάξουμε τη μεταπολίτευση και μετά, θα διαπιστώσουμε ότι με τον τρόπο του ο καθένας από τους πρωθυπουργούς που
φύτευσαν, το προσπάθησε. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής δεν το προσπάθησε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου στην αρχή, όχι μετά με τον Ταβό, δεν το προσπάθησε. Ο Κώστας Μητσοτάκης δεν το προσπάθησε. Εγώ ήμουνα στο Παρίσι όταν έβγαινε από τη συνάντηση με τον τότε Τούρκο Πρωθυπουργό Γιλμάζ και ενώ μας έλεγε στο αεροπλάνο πριν ότι είναι πολύ αισιόδοξος ότι μπαίνει σε μια διαδικασία επίλυσης, μπαίνουν τα ελληνοτουρκικά, βγήκε από τη συνάντηση κόκκινος αυτό το τέρας ψυχραιμίας, έχει την εντύπωση ότι θα πάθει έμφραγμα ή θα πάθει εγκεφαλικό. Του είχε βγάλει χάρτες ο Γιλμάζ. Και στη συνέχεια είδαμε το Σιμίτι, δεν το προσπάθησε, έλεγε δύο εθνικισμοί, θα καταργήσουμε τον ελληνικό, άρα θα αποδυναμωθεί και ο τουρκικός. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου, ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο Κυριάκος δεν το προσπαθεί τώρα. Η απάντηση που δίνω είναι, μάλλον το ερώτημα που κάνω είναι, γιατί κανένας από αυτούς, πολλοί από αυτούς ήταν και διατεθειμένοι να κάνουν πολύ μεγάλες υποχωρήσεις για να επιτύχουν την επίλυση των ελληνοτουρκικών. Γιατί δεν τα κατάφεραν. Μήπως ήμουνα εγώ εθνικιστής, ας πούμε, εγγυρογωτή, που ήμουνα, που χειριζόμουν τα πράγματα και τορπίλησα, εμπόδισα μια λύση των ελληνοτουρκικών. Γιατί δεν τα κατάφερε κανένας από αυτούς. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Η απάντηση είναι απλή. Γιατί η Τουρκία ζητάει τόσα που καμία κυβέρνηση, ελπίζω καμία, δεν είναι διατεθειμένη να δώσει, γιατί ζητάει κυριαρχία, όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα. Ακόμα και αυτή που είναι διατεθειμένη να δώσει. Ζητάει τόσα πολλά. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Γιατί το παραμύθιασμα είναι πολύ δυνατό. Που επιχειρείτε. Έτσι. Για να ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Ναι, αλλά Σταύρο, και κλείνουμε εδώ. Όταν μετά τη διακήρυξη των Αθηνών στο εσωτερικό της δικής μας πατρίδας καλλιεργείται ένα κλίμα ότι όλα περνάνε σιγά σιγά και την ίδια στιγμή φτάνεις μόλις προχθές στο Μαρκονήσι για μια φορά ακόμη να σου βγάζει νότα επικυριαρχίας, όχι δικαιωμάτων, σωστά το είπες, στα 110 μέτρα από την διάσωση προσφύγων μεταναστών. Η Τουρκία εξέδωσε νότα μου ότι εδώ είναι δικό μας δικαίωμα έρευνας και διάσωσης. Όταν ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας πάει στη Λιβύη και λέει τώρα θα παράγουμε τα αποτελέσματα τουρκολιβικού. Ποια διακήρυξη και ποια όλα καλά. Αυτή την έχουν κονιορτοποιήσει. Να μην πω για την Κύπρο το τι γίνεται πάνω στην πράσινη γραμμή, γιατί ξέρω ότι έχει και μια ιδιαίτερη αδυναμία στην Κύπρο. Άρα εδώ ουσιαστικά μήπως οδεύουμε σε επώδυνη λύση με συνένεση των κομμάτων και σιγά σιγά πρέπει να περάσει τον κόσμο. Όχι. Αυτή τη στιγμή αυτό που σημαίνει είναι ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει χαμηλά τη θερμοκρασία στο ελληνοτουρκικό. Ξέρουμε ότι αυτό δεν μπορεί να κρατήσει πολύ και αντί να προετοιμαζόμαστε είμαστε σαν το Τζίτζικα το καλοκαίρι. Ξέρουμε όμως ότι μετά το καλοκαίρι έχετε χειμώνας. Αντί η κυβέρνηση να προετοιμάζεται για το χειμώνα που έρχεται, δηλαδή για μια ένταση που θα προκύψει όταν η Τουρκία δεν θα έχει τους λόγους που έχει σήμερα για να κρατά χαμηλά τη θερμοκρασία, γιατί έχει και τους δικούς τους λόγους. Τους δικούς του λόγου ο Ερντογάν, έτσι, δεν είναι ξαφνικά σημεοφόρος μιας προσπάθειας τέλος πάντων για επίλυση. Στην πραγματικότητα το ελληνοτουρκικό πρόβλημα έχει καταστεί άλυτο. Αυτό όμως είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση, την οποία δεν θα κάνουμε τώρα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται μια ειδική προσοχή. Ο χρόνος μιας, ας το πούμε, πιο ήρεμης, ενός πιο ήρεμου κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, πρέπει να είναι ευκαιρία για να κάνουμε όσα δεν έχουμε κάνει, έτσι ώστε να είμαστε πιο ισχυροί, να έχουμε πιο πιστική αποτροπή όταν θα αρχίσουν να ζορίζουν πάλι τα πράγματα. Μα με συγχωρείς, το δικό... Δεν το βλέπω. Με συγχωρείς, το δικό σου site διαβάζω αναλύσεις από έγκυρους επί του είδους
σε όλα τα οπλικά συστήματα. Εδώ πάμε να τη βγάλουμε με αλουμινότρατες, θα το πω έτσι, που εγκαταλείπει το αμερικανικό ναυτικό όταν οι Τούρκοι καθελκύουν διαρκώς νέα, με προβλήματα αλλά νέα. Νέα σκάφη διαρκώς. Και εμείς, μόλις προχθές, βάζουμε πάνω συστήματα αντιντρόουν στη φρεγάτα που θέλουν να στείλουμε στην Ερυθρά, από την οποία παραιτήθηκαν 17 στελέχη. Άρα, καλά το είπες. Σαν τον Τζίτζικα στο καλοκαίρι συμπεριφερόμαστε. Ναι, και να πω και κάτι, έτσι για να το θυμίσω. Η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος στα ντρόουνς. Το 80. Εγκατελείφθη. Σωστά. Εγκατελείφθη. Το 80 και το 90 και μέχρι και το 2000 υπήρχαν δηλαδή πολύ αξιόλογες προσπάθειες από startup, εταιρείες κλπ. Αντί να τις αγκαλιάσουν και να είμαστε πρωτοπόροι, τα παρατήσαμε. Θέλω να θυμίσω, συμπεριφερόμαστε λίγο σαν αρχοντοχωριάτες, σαν τον αγρότη ο οποίος έχει πουλήσει τη σοδειά, βάζει τα 5.000 στην τσέπη και πάει στα μπουζούκια, ας πούμε, να τα φάει, έτσι πάνε να αγοράσουν πλατφόρμες. Λοιπόν, φταίει όχι μόνο η πολιτική ηγεσία, φταίει και η στρατιωτική ηγεσία, γιατί τι να κάνουμε, δηλαδή δεν βλέπουμε τι συμβαίνει, ας πούμε, και στον πόλεμο στην Ουκρανία και στον πόλεμο στη Γάζα. Δεν βλέπουμε ότι τα drones, μιλάμε για drones που κοστίζουν 40.000 και πρέπει για να το καταρρύψεις να ρίξεις πυράβλο 1,5 εκατομμυρίου. Και μόνο αυτή η σύντηση, καταλαβαίνει κανείς, τι δημιουργεί. Δημιουργεί μια αιμορραγία οικονομική. Όταν λοιπόν η Ελλάδα που έχει όλο τον έλεγχο των νησιών του Αιγαίου και άρα θα μπορούσε να είναι τα νησιά αυτά αβύθιστα πυραυλοφόρα, να χρησιμοποιήσω αλλάζοντας τον όρο αβύθιστο αεροπλανοφόρο που χρησιμοποιείται για την Κύπρο και για την Κρήτη, λοιπόν θα μπορούσε να είναι αβύθιστα πυραυλοφόρα και να είναι βάση drones, φτηνών drones. Θα μπορούσαμε να κατασκευάζουμε εμείς drones. Είναι πολύ φτηνή υπόθεση. Στο εμπόριο πουλούνται. Έτσι. Προσπαθώ να πω λοιπόν ότι μιλάμε για F-35. Μιλάμε, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ γιατί άλλο. Έχουμε μείνει στις πλατφόρμες. Και εδώ βλέπουμε ότι ένα drone που κοστίζει 50.000 μπορεί, ας πούμε, να προκαλέσει βαρύτατες ζημιές και να βυθίσει πλοία που κάνουν όχι πολλαπλάσια, κάτι περισσότερο. Αυτά είναι λόγοι οι οποίοι θα έπρεπε να έχουν οδηγήσει σε μια αναθεώρηση από μηδενική βάση την στρατιωτική μας στρατηγική. Έτσι, δυστυχώς δεν γίνεται. Και αυτό είναι ευθύνη όχι μόνο της πολιτικής ηγεσίας, αλλά και της στρατιωτικής. Σε ό,τι αφορά δε τις φρεγάτες, φρεγάτες δεν τις κάνει, τα αμερικανικά πλοία που ήταν για παράκτια άμυνα, τα LCS, τα οποία θέλουν να μας δώσουν, να μας πουλήσουν σαν μεταχειρισμένα, αυτά δηλαδή που το αμερικανικό ναυτικό θεώρησε ακατάλληλα για παράκτια άμυνα, για παράκτια παρακαλώ. Μάλιστα. Όχι για ανοιχτή θάλασσα, θα έχουν τεράστια προβλήματα. Λοιπόν, θέλω να μας τα φορτώσουν εμάς. Να με συγχωρείτε. Και εδώ αντιδρά το πολεμικό ναυτικό, πρέπει να πούμε. Αλλά υπάρχει πίεση πολιτική για χίλιους λόγους. Μίζες είναι. Είναι για να κάνουμε το χατήρι των Αμερικανών και να είμαστε καλά παιδιά. Να παίρνουμε άχρηστα οπλικά συστήματα, τα οποία δεν είναι τιμή αγοράς. Είναι και το τι σημαίνει η συντήρηση και η διατήρησή τους. Λοιπόν, θα έπρεπε κάθε ευρώ που πάει στην άμυνα να τιμάται. Καταλαβαίνετε τι εννοώ να τιμάται. Δηλαδή να πιάνει τόπο. Έτσι, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει τα μαλλιοκεφαλά του για να μπορεί να έχει μια ικανότητα αποτροπής της τουρκικής επιθετικότητας. Λοιπόν, αυτά θα έπρεπε να μπαίνουν πέρα τα μεγάλα λόγια, να έχουν μπει και να είναι το αυτονόητο. Δυστυχώς παραμένουν ζητούμενα.
Σταύρος Λιγερός, θέλω να τον ευχαριστήσω. Μου λέει κάποιος εδώ να σου πω, ο Σταύρο, το εξής. Ο Νίκος, για να κατανοήσουμε, λέει, τη διακήρυξη των Αθηνών, ας ανατρέξουμε εκείνες τις μέρες στα μέσα ενημέρωσης και να συγκρίνουμε τι προβολής έτυχε στα δικά μας και τι στα τουρκικά, ώστε να καταλάβουμε πού απευθύνονταν τα φχολόγια και τα καθρεφτάκια τελικώς. Εν μέρει έχει δίκιο ο Νικόλας εδώ. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ για αυτή τη μεγάλη συζήτηση σήμερα, πρωί Δευτέρας. Καλή σου ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Χαιρετισμού σε σένα και στους ακροατές σου. Σταύρος Λιγερός, λοιπόν, επικεφαλής στο SL Press, ένα site με πάρα πολύ ανάλυση.